Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω ένα καρμπιρατέρ που πήρα για το μηχανάκι με μόλις 3,36 €. Πριν ανοίξω όμως το κουτί με το καρμπιρατέρ, θα σας πω λίγο πώς έγινε και έτυχε και πήρα αυτή την προσφορά. Λοιπόν, εκεί που χάζευα στο Facebook, μου βγαίνει μια διαφήμιση από μια καινούργια γνωστή πλατφόρμα με πορτοκαλί logo και μου δείχνει ένα καρμπιρατέρ ότι από 40 € περίπου το δίνει 3. Λέω περίεργο, εντωμεταξύ βλέπω το logo πάνω στο καρμπιρατέρ και ήταν γνωστό γιατί έχω πάρει ακριβώς το ίδιο, το οποίο είναι εδώ. Αυτό είναι το καρμπιρατέρ από το Zip και είναι ακριβώς το ίδιο logo. Και λέω ίδιο καρμπιρατέρ, για να το πατήσω. Πατάω τη διαφήμιση και μου λέει κάνε εγγραφή τέλος πάντων και θα πάρεις αυτή την προσφορά. Κάνω κι εγώ εγγραφή και όντως έτσι πήρα την προσφορά και πραγματικά το πλήρωσα 3,36 €. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε ένα unboxing και να το συγκρίνουμε με το παλιό καρμπιρατέρ που έχω. Βέβαια το παλιό είναι 26 χιλιοστά, ενώ αυτό που πήρα τώρα είναι 21 χιλιοστά. Ας ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι έχει μέσα. Μερικά σωληνάκια. Εδώ είναι το καρμπιρατέρ και έχει και ένα κολάρο. Για να δούμε. Οπ. Να το. Και έχει και ζιγκλεράκια μέσα. Πολύ ωραία. Αυτό το πήρα 21 χιλιοστά γιατί το προορίζω για το KZR. Δεν θέλω να βάλω μεγαλύτερο γιατί θα καίει πολύ. Οπότε θα ήθελα να δοκιμάσω ένα 21 χιλιοστά και αφού το πήρα και με τόσο φθηνά, γιατί όχι. Εδώ είναι και το άλλο, το 26R που έχω στο Zip πάνω. Είναι ακριβώς τα ίδια, φαίνονται ακριβώς τα ίδια τουλάχιστον εξωτερικά, εκτός από τη διάμετρο αυτή που είναι 26 και αυτό είναι 21 το καινούριο. Επίσης στο καρμπιρατέρα το Zip είχα βάλει και μια είσοδο για την αντίλα λαδιού και ένα σωληνάκι για το ρουμπινέτο που ήθελε υποπίεση, αλλά τα έχω βουλώσει αυτά. Αυτές είναι οι μόνες διαφορές, αλλά και το καινούριο είναι πιο γυαλισμένο από ότι το παλιό. Δεν είναι επειδή είναι χρησιμοποιημένο, έτσι το είχα πάρει ακριβώς. Οπότε αυτό είναι πιο γυαλισμένο κιόλας. Και από ό,τι βλέπω έχει και διαφορετικές βίδες που είναι νομίζω καλύτερες να έχεις άλεν από ό,τι να έχεις σταυροκατσάβιδο. Ας το ανοίξω τώρα να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ είναι και το O-ring. Έχει κολλήσει αλλά θα το βάλω πίσω. Φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Είναι τύπου Keihin PWK, αλλά είναι καλή απομίμηση. Δηλαδή με το 26R που έχω στο Zip, βέβαια αυτό το είχα πάρει καμιά 40 €, 50 από το eBay. Έχει δουλέψει πολύ καλά. Δεν έχω κανένα παράπονο, δουλεύει σούπερ. Τώρα αυτό θα δούμε. Επίσης η διαφορά τους η άλλη νομίζω είναι στα ζιγκλέρ. Αυτό έχει κύριο ζιγκλέρ το οποίο είναι έτσι. Θα ανοίξω και το 26R να δείτε πως είναι. Όπως βλέπετε μέσα είναι σχεδόν ίδια, απλά αλλάζει το κύριο ζιγκλέρ. Αυτό είναι πολυγωνικό ενώ αυτό είναι σαν μικρή βίδα που βιδώνει με ίσιο κατσαβίδι. Επίσης πήρα και ένα καπάκι διάφανο από το ίδιο κατάστημα. Δεν είχα ξαναπάρει τέτοιο πράγμα.
Φαίνεται ωραία κατασκευή, αρκεί να μην χάνει βενζίνη. Θα το βάλω όπως είναι σε αυτό. Βέβαια θα αλλάξω και ζιγκλέρ αφού προορίζεται για το, για το KZR. Αυτό είναι νούμερο 38. Να δω τι άλλα έχει, να βάλω το πιο μικρό. Τώρα που είδα τι ζιγκλέρ έχει μέσα, άλλαξα το προζιγκλέρ σε μικρότερο αφού θα μπει στο KZR. Θα βάλω και το καπάκι αυτό. Και βιδώνω. Θα βάλω και το σωληνάκι από το Power Jet. Εδώ. Και είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θα παίρνατε κι εσείς ένα τέτοιο καρμπιρατέρ για το μηχανάκι σας με 3 ευρώ και 36 λεπτά. Προσωπικά νομίζω ότι είναι πολύ καλή τιμή, σε προσφορά βέβαια. Θα το βάλω σε επόμενο βίντεο πάνω στο KZR να το δοκιμάσουμε. Επίσης την άλλη εβδομάδα έρχεται super duper βίντεο με μονοήμερη με τα παπιά με τον Πάνο, οπότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην το χάσετε και καμπανάκια και τέτοια. Τα ξέρετε, κάντε και ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Την άλλη εβδομάδα έρχεται, επιμένω, πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, τα λέμε.